από επίσημα χείλη να ακούσουμε γιατί τα τρία κόμματα του ενδιάμεσου λεγόμενου χώρου που έχουν αποφασίσει την υποψηφιότητα του Νικόλη να στηρίξουν, του Παπαδόπουλου, γιατί είπαν όχι στη νέα πρόταση Λιλίκα. Καταρχήν μιλάμε για τα κόμματα της αλλαγής, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτή η πρόταση έγινε και στη συνάντηση της 24ης Απριλίου, όταν είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουμε και να επικυρώσουμε ή να υποδείξουμε την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Και ο λόγος είναι αρκετοί. Ναι. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί μέσα από σειρά δημοσκοπήσεων έχει φανεί πια κατά τρόπο σαφή ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι ήδη υπάρχει υποψήφιος των δυνάμεων της αλλαγής και αυτή τη στιγμή είναι οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία μόνο ζημιά μπορεί να κάνει στην προσπάθεια την οποία καταβάλουμε. Ναι. Και το τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο μιας πολυσυγκεντρωτικής δημοσκόπησης η οποία έχει γίνει έχει καταδείξει ακριβώς μέσα από προσωπικότητες ποιος είναι αυτός ο οποίος προηγείται, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι αχρίαστο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ανιχνεύσουμε ενδεχομένως άλλων υποψήφων με ό,τι αυτός συνεπάγεται. Γιατί τότε ο κύριος Λιλίκας, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι, τα γνωρίζει όλα αυτά δεδομένα. Γιατί έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση έκπληξη. Πολιτικά θέλω να το σχολιάσετε. Εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω ενδεχομένως τους λόγους για τους οποίους ο φίλος ο Γιώργος Λιλίκας προχωρήσει αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ναι. Όταν μάλιστα γνώριζε ότι παρόμοια πρόταση έγινε και απερίφθηκε προηγουμένως. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω ως έκκληση στο φίλο Γιώργο Λιλίκα είναι ότι πρέπει πια να λειτουργήσει με δεύτερες σκέψεις. Ότι ο δικός του χώρος είναι να συνενώσει και τις δικές του δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια και να συμπορευτούμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατό αυτό το μέτωπο της αλλαγής. Επίσης την ίδια έκκληση και προς το κίνημα των οικολόγων, το συντομότερο δυνατόν να ρυθμίσουν τα ζητήματα που έχουν σχέση πια και με τις βασικές αρχές του προγράμματος αλλά και οποιασδήποτε άλλες διευκρινήσεις θα ήθελα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε. Θα έχετε συνάντηση με τους οικολόγους. Θα υπάρχει συνάντηση και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εντός του Ιουνίου υπάρχει μια πολύ σημαντική πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και άλλες κινήσεις πολιτών έτσι ώστε να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία και να ενισχυθούν ακόμα πολύ περισσότερο οι πιθανότητες επιτυχίας της. Μάλιστα. Πέστε μου τώρα μια τελευταία κουβέντα επειδή σας έχουμε ευκαιρία στη γραμμή. Είχαμε αυτή την αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τον κύριο Έντε με αφορμή αυτό που καταλογίζει ο Πρόεδρος ότι δεν υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Σωστή, αλλά πολύ αργοπορημένη η συγκεκριμένη αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί ήδη παρήλθε σημαντικός χρόνος από τότε που ο κύριος Άιτα λειτουργούσε κατά τρόπο ετεροβαρή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, υποδεικνύαμε συνεχώς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι πρέπει να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση ακόμα και της αντικατάστασης του κυρίου Άιτα. Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον κάλυψε με εμπιστοσύνη και ο κύριος Άιτα ανενόχλητος προχωρούσε σε μια διαδικασία η οποία έθετε σοβαρά εμπόδια στην δική μας την πλευρά και κυρίως μέσα από τη μεροληψική του στάση ευνοούσε κατά τρόπο σαφή την τουρκοκυπριακή πλευρά και την Τουρκία. Δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι εάν αυτά τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προβάλλει ως θέσεις είναι ειλικρινή, πολύ αργά δυστυχώς τα έχει διαπιστώσει και αντιλαμβάνεστε ότι δεν νομιμοποιείται ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την εμπειρία την οποία υποτίθεται ότι έχει από τη μακροχρόνια εμπλοκή του στο Κυπριακό και στην πολιτική ζωή να διαπράξει τόσο σοβαρά λάθη, να μην μπορεί να κάνει σωστές προβλέψεις και στο τέλος της ημέρας δυστυχώς να χρεώνει τη δική μας την πλευρά με μια ενδεχόμενη συνυπευθυνότητα για το αδιέξοδο που μπορεί να οδηγηθεί αυτή τη στιγμή η διαδικασία την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.